Λοιπόν, να σου πω τώρα, πάμε, θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα με ποια έννοια. Ναι. Πάμε στα θέματα που σου αρέσουν, ενώ τα εθνικά. Πώς όμως τώρα, πώς τα συνδυάζω εγώ, έτσι. Τι εννοώ. Ναι. Ενώ είχαμε το. Και θα δούμε και το βίντεο με τη βοήθεια του κυρίου Καλοκαιρινού. Είχαμε. Το ξέραμε και το λέγαμε χρόνια, όχι τώρα. Ειδικά πέρσι που είχε φουντώσει το θέμα το μεταναστευτικό, ότι οι τουρκικά πλοία συνοδεύουν ουσιαστικά λέμβους, βάρκες με μετανάστες, έτσι. Ναι. Έχουμε βίντεο ντοκουμέντο και θα ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση με τον κύριο Πολίτη, τον υποναύαρχο, και τον κύριο Ιατρίδη, τον Αντιπτέραρχο, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Μέσα σε όλα αυτά που ασχολούμαστε με τον κορονοϊό, υπάρχει κινητικότητα είτε στον Εύρο είτε στα θαλάσσια σύνορα. Έχουμε το βίντεο, κύριε Καλοκαιρινέ. Για πάμε να το δούμε και θα επιστρέψουμε τους καλεσμένους μας. Βλέπεις, Βασίλη, αυτό βλέπουν και οι τηλεθεατές. Είναι βίντεο ντοκουμέντο. Είναι επίσημα τουρκικά πλοία τα οποία συνοδεύουν βάρκες με μετανάστες. Νάτες και οι βάρκες. Και δίπλα ακριβώς είναι οι φύλακες του Αιγαίου, οι φύλακες των θαλάσσιων συνόρων, οι φύλακες όλων των ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων. Έτσι, γιατί εμείς επομιζόμαστε για αυτό το βάρος. Λοιπόν, για πάμε να καλησπερίσουμε τώρα δύο μπαρτοκαπνισμένους. Ο ένας βέβαια έχει φυλάξει θαλάσσιες θερμοπύλες, ο κύριος Πολίτης, ο υποναύαρχος αναποστρατεία. Καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Καλησπέρα κύριε Σιάντιμα, καλησπέρα κύριε Σκουρή, καλησπέρα Κώστα Ιατρίδη. Λοιπόν, με προλάβατε και πάμε και στον κύριο Ιατρίδη. Σήμερα έχουμε κάνει συνδυασμό. Θάλασσα και αετήσια μάτια από πάνω από κάτω. Καταλάβατε ότι έχουμε κάνει τέτοιο συνδυασμό. Γιατί πού να τον βάλουμε το στρατό τώρα πάνω στη θάλασσα, δεν γίνεται. Ενώ από πάνω τα αεροπλάνα πετάνε. Και ο κύριος Ιατρίδης, επίτιμος διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης. Κύριε Πολίτη, αυτό γίνεται χρόνια που είδαμε στο βίντεο ή το λέμε εμείς αυτό το πράγμα? Καταρχήν να πω ότι είμαστε και οι δύο πιλότοι μαζί με τον Κώστα και εγώ πιλότος του ναυτικού ήμουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό γίνεται πολλά χρόνια. Είχαμε ηρεμήσει λίγο όσο είχαμε τον μπέλεκι των κυρώσεων πάνω από το κεφάλι τους. Πήγαμε 3 φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νο κυρώσεις, οπότε όπως καταλαβαίνετε αρχίσαμε όλοι να κάνουμε κάποια κόλπα. Τις πρωινές ώρες λοιπόν σήμερα συνοδεία ενός μικρής ακτοερού της τουρκικού ακτοφυλακής προσπάθησαν βορειοανατολικά του λιμανιού της Λίμνης, προερχόμενοι από το Αϊβαλί, από ένα λιμάνι που είναι απέναντι στα μακασιτικά παράλια, να φέρουν 2 βάρκες με λαθρομετανάστες. Δεν έγινε εφικτό. Τους γυρίσανε πίσω το πλοίο το λιμενικού, το οποίο ήταν ένα 600 λάμπρο, αυτά που κάνουν περιπολία. Τους γύρισε πίσω, ξαναέγινε πάλι. 3 φορές έγινε αυτό το, με διαφορετικές ακτεωρούς και με διαφορετικούς λαθρομετανάστες. Τελικά δεν τα καταφέραν να περάσουν και στην δεύτερη φορά πάλι τις πρωινές ώρες, ενώ το λιμενικό είχε σταματήσει και έκανε μέσω του 16, του κανάλι 16, και του προειδοποιητικά είχε πει στην Τουρκία, θεωρώ, να σταματήσει να παρενοχλεί και το ελληνικό λιμενικό σκάφος και να σταματήσει να συνοδεύει τους λαθρομετανάστες. Άνοιξε μεγάλη ταχύτητα και πέρασε περίπου, το είδαμε και στο βίντεο, περίπου γύρω στις 15-20 μέτρα από την πλώρη του λιμενικού, το οποίο ήταν ήδη σταματημένο. Να πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι αυτό έγινε ενώ σήμερα υπήρχε μια επίσκεψη του αρχηγού του λιμενικού και κλιμακίου ανώτατο των αξιωματικών του λιμενικού, στοιχείο και του κ. Μηταράκη, για να δούμε το τι γίνεται με τα θέματα της λαθρομετανάστευσης, γιατί όπως θα ξέρετε τις τελευταίες μέρες... Δηλαδή συνέπεσε, λέτε, σήμερα. Μάλιστα. Και εμείς, Ναύαρχε, πώς αντιδράμε εμείς, τι κάνουμε? Νομίζω ότι η αντίδραση του λιμενικού ήταν άψογη, τους απέκρουσε, έχουν εφαρμόσει την μέθοδο του pushback, να μην τους αφήνουν να περάνε μέσα από τα χωρικά έδατα τα δικά μας. Αλλά όπως βλέπετε, έχουν το λυπηρό είναι ότι, κύριε Σιάντιμα, κύριε Σκουρή και αγαπητέ φίλε Κώστα Ιατρίδη, ότι ενώ γίνονται επιτηρήσεις και από αέρα με το αεροπλάνο της Frontex και υπάρχουν στοιχεία για το ότι οι τουρκικές ακτεωροί συνοδεύουν τα λάθρο μεταναστευτικά, δυστυχώς δεν γίνεται κάποια ενόχληση από τη Frontex στην Τουρκία. Και η Τουρκία συνεχίζει ανενόχλητη να παίρνει και λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεχίζει αυτή την πολιτική της, όποτε θέλει ανοίγει τη στρόφικα και στέλνει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εν ώψη τώρα που πρόκειται να ανοίξει η Frontex. Πάντως, κύριε Ναύαρχε, ξέρετε ότι δέχεται κατηγορίες ότι βοηθάει να γίνονται επαναπροωθήσεις, pushback παράνομα, και γίνεται έρευνα για τη Frontex από ευρωπαϊκές αρχές. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, αυτό. Όχι για τη Frontex, για το λιμενικό, για το δικό μας. Και για τη Frontex. Άρα συνεργάζονται ίσως. Ναι. Το ξέρετε πολύ καλά, σε όλα τα νησιά υπάρχουν ακτιοροί της Frontex, υπάρχουν και στη Σίμη, υπάρχουν και στην Αιγείο, υπάρχουν και στη Σάμο, υπάρχουν και στη Μυτιλήνη. Το θέμα είναι ότι και υπάρχει σε 24ωρη επιτήρηση από τον αέρα, αεροπλάνο το οποίο κρατάει τα στοιχεία όλα αυτά. Δεν έχει γίνει κάποια παρενόχληση επίσημη. Με συγχωρείτε που διακόπτω. Βασίλη, δεν έλεγε ότι θα δοθεί μια λύση στο μεταναστευτικό, πλησιάζουν και οι γερμανικές εκλογές από την Ευρώπη, όχι? Όχι, δεν έλεγα αυτό. Έλεγα ότι. Μήπως το είπα ίσως εγώ λίγο μπακαλίστηκα. Να πω μόνο μια κουβέντα έτσι για τη συζήτηση, να το βάλουμε στο τραπέζι και να το κουβεντιάσουμε. Την Τρίτη πηγαίνει στην Άγκυρα η επικεφαλής της Κομισιόν, η κυρία Φον ντερ Λάιεν, και ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μισέλ. Είχαν συνδιασκέψεις με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Αναστασιάδη. Πάνε στην Άγκυρα μαζί να συναντήσουν τον κύριο Ερντογάν. Που σημαίνει ότι συζητιέται μία λύση. Δεν ξέρουμε πού θα καθίσει αυτή η λύση, πώς θα γίνει. Ο Ερντογάν είναι σε μια δύσκολη εσωτερική κατάσταση. Γιατί αφενός πρέπει κάτι να κάνει, να τα φτιάξει με τη Δύση. Από την άλλη, έχει τους εθνικιστές μαζί στην κυβέρνηση που τον πιέζουν σε άλλη κατεύθυνση. Και έχουμε και ευρύτερες εξελίξεις. Φαντάζομαι και ο κύριος Ναύαρχος και ο κύριος Πτέραρχος το κατανοούν απολύτως, ότι γίνεται μια προσπάθεια πια να ανοίξει μέτωπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν μέτωπο με Κίνα και Ρωσία. Αυτό κάνει την Τουρκία πιο αναγκαία πιθανόν για τη Δύση. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα θα περιμένουμε να τελειώσει η πανδημία για να δούμε και πώς θα πάνε οι προσφυγικές ροές. Γιατί έρχεται και καλοκαίρι και θα δούμε, θα ανοίξει τις κάνολες ο Ερντογάν ανάλογα με τα υπόλοιπα ή δεν θα τις ανοίξει. Και σε αυτό το τοπίο γίνονται αυτά που μας είπε ο κύριος Πολίτης, που θα μας πει και ο κύριος Ιατρίδης. Κύριε Ιατρίδη, εσείς τι λέτε? Αυτό που έκανε η Τουρκία δεν είναι για πρώτη φορά. Το είχε κάνει στο παρελθόν πολλές φορές, όπως επίσης και στο παρελθόν προσπάθησε να παρεμποδίσει δικά μας σκάφη του λιμηνικού και μάλιστα με πρόθεση να τα εμβολίσει. Και είχαμε και εμβολισμούς. Αν θυμόσαστε, πριν από κάποια χρόνια στα Ήμια, αλλά και τελευταία που είχαμε όταν ανάγκασε την ελληνική ακτιορό να γυρίσει πίσω στη βάση του. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν θα σταματήσει. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Θα συνεχίσει να μας απειλεί, θα συνεχίσει να μας πιέζει, θα συνεχίσει να κάνει αυτές τις επιθετικές της ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει τους στόχους τους, γιατί ξέρει ότι κάποια στιγμή θα τρέξει η Ευρώπη, όπως τώρα που θα επισκεφθεί η κυρία Φον ντερ Λάιεν και ο κύριος Μισελ, την Τουρκία, προκειμένου να την πείσουν να συνεργαστεί ή να ηρεμήσει, και από την άλλη ξέρει ότι θα πάνε και στην Ελλάδα να την πιέσουν προκειμένου να διευκολύνει όλες αυτές τις συζητήσεις. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Το θέμα είναι όμως εμείς τι κάνουμε. Έχουμε τόσες ευκαιρίες και τόσα δικαιώματα μας έχει δώσει η Τουρκία, που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να τα κάνουμε σημαία μας. Και για το μεταναστευτικό, αλλά και πολύ περισσότερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εμείς σιωπήσαμε. Έχει γίνει μόνο μία απλή αναφορά στα συμπεράσματα, ενώ θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να καλέσουν την Τουρκία να επανέλθει στη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης. Αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία είναι απαράδεκτα. Πρωτοφανή, και από την άλλη έχουμε μία Ευρώπη να συζητά μαζί του. Η τελευταία σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε κυρώσεις στην Κίνα για τα δικαιώματα μιας μουσουλμανικής μειονότητας. Παραπάνω τώρα για τους Ουιγούρους. Και για τα δικαιώματα τα ανθρώπινα στην Τουρκία, που πιάνουν τους Κούρδους βουλευτές, ζητούν την απαγόρευση του Κούρδικου κόμματος και πολλά άλλα, και τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης βεβαίως που μόλις αναφέρατε, δεν έγινε καν συζήτηση. Και για τη Ρωσία επέβαλε κυρώσεις και για τη Λευκορωσία, έτσι, για πολύ μικρότερα αν θέλετε αδικήματα, ενώ αυτά που θα έπρεπε να κάνει στην Τουρκία δυστυχώς δεν τα κάνει για τους γνωστούς λόγους, επειδή είναι η Γερμανία και άλλα κράτη που έχουν συμφέροντα. Και ξέρετε όμως ποιο είναι το θέμα? Επιτρέψτε μου, κύριε Σιάντιμα, να πω το εξής. Είδαμε εδώ πέρα μία, ας το πούμε, θριαμβολογία από πλευράς κυβερνώντων και μάλιστα πανηγυρίζουν γιατί λέει καταφέραμε να κάνουμε τα ελληνοτουρκικά ευρωτουρκικά. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αυτό λένε. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι ένα έλο και επικίνδυνο επιχείρημα. Και απευθύνεται, θεωρώ, σε αφελείς προκειμένου να δικαιολογήσουν την παθητική μας τάση. Και ο αντίλογος ποιος είναι? Εφόσον λοιπόν θέλουμε και κάναμε τα ελληνοτουρκικά ευρωτουρκικά, άρα λοιπόν δεχόμαστε να έρθει η Ευρώπη να μας λύσουν τα προβλήματα, οι Ευρωπαίοι. Με ποια συμφέροντα θα τα λύσουμε, τα δικά μας ή με τους Ευρωπαίους? Και δεύτερον, η Ευρώπη θα δεχτεί να συμφωνήσει σε αυτά τα οποία λέμε εμείς, δηλαδή τα είμαι ότι είναι ελληνικά, ότι υπάρχει παράνομο κάζους μπέλι, υπάρχει παράνομο το πολιτικό σύμφωνο, υπάρχει παράνομη εισβολή και κατοχή στην Τουρκία. Αυτά θα τα δεχτεί, και αν τα δεχτεί θα πρέπει να τα πει και επίσημα και να τα συμπεριλάβει στα συμπεράσματα. Άρα λοιπόν μην έχουμε αυταπάτες. Αυτό το λέμε προκειμένου να δικαιολογήσουμε τα δικαιολογία. Υπάρχει κινητικότητα, κύριε Ιατρίδη. Κύριε Πολίτη, υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Πρωθυπουργός της 7 του μήνα στις 6 πότε είναι? Την Τρίτη, Γιώργος, πηγαίνει στη Λιβύη. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε μια στάση εκεί. Την ώρα δηλαδή που πάνε οι άλλοι στην Άγκυρα, πάει στη Λιβύη. Εγκαινιάζει την πρεσβεία. Είναι κάτι. Η πρεσβεία τώρα μεταξύ μας, αυτός που ήταν πρέσβης εδώ και τον διώξαμε, είναι ο πρόεδρος της Λιβύης. Σήμερα έχει γίνει ο πρόεδρος της Λιβύης. Αλλά πέρα από αυτά. Οικογενειακός τον διώξαμε εμείς. Οικογενειακός, έξω από την πόρτα, μάλιστα. Εκεί σημαίνει ότι κάτι μπορεί να γίνει μια κουβέντα για το τουρκολιβικό σύμφωνο. Εγώ δεν αποκλείω να υπάρχουν ευρύτερες εξελίξεις με πρωταγωνίστρια της Ηνωμένες Πολιτείες και κάτι να ψήνεται στο παρασκήνιο συνολικής διευθέτησης, να το πω μεταβατικής. Καλά, δεν είπε Μητσοτάκη ότι χρειάζεται συμμετώ. Πάρε με τηλέφωνο. Αυτό περιγράφεις? Όχι. Μια συνολικότερες διευθέτησης. Έλα Βασίλη. Ναι. Μια που το έφερε το θέμα ο κύριος Σκουρής, έχουμε εξελίξεις πολλές. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τις 6 Απριλίου που είναι να επισκεφθεί τη Λιβύη και να συναντηθεί με τον κύριο Γιούνε Μέφη, τον πρώην πρέσβη της Λιβύης στην Αθήνα. Ξέρει και το όνομα Πολίτης. Είναι 4 ονόματα σε ένα. Το είπε με τη μία. Το ξέρει. Και τον πρωθυπουργό τον Απντούλ Χαμίτ Ντεϊμπά. Είχαμε μια μαζί ήταν στην ίδια σχολή, ήταν μαζί και ξέρεις τα ονόματα τους καλά. Ήταν Θυμήθηκα που έλεγε θα τα βυθίσουμε, το θυμάσαι? Που είχαν ένα καίκι, λέει θα το βυθίσουμε, λέει δεν περάσει τίποτα. Κύριε Ναύαρχε, θυμάστε αυτόν τον πρωθυπουργό, τι ήταν που το φέρναμε εδώ με τη μέση και δόξα, θα μας λύσει το πρόβλημα, θα πάρει πίσω, θα καταλάβει όπου να είναι την Τρίπολη. Πώς το λέγαμε, Σάρας? Όχι. Και τον άλλον με το μουστάκι που έλεγε θα τους βυθίσουμε, που είχε σπουδάσει εδώ, γι' αυτό λέω. Όχι, υπάρχει ακόμη αυτός. Ναι, ο Ναύαρχος είναι ακόμα. Ο Ναύαρχος εκεί πέρα είναι, ναι. Βεβαίως είναι ο Ναύαρχος. Είναι ο αρχηγός του Λιβυκού Ναυτικού της πλευράς του Χαφτάρ. Είχαμε κάνει κάποιες κινήσεις. Τότε δεν τα απόδωσαν γιατί έγινε μετά οι διάφορες συζητήσεις που έγιναν στην Ελβετία με την πρωτοβουλία της Γερμανίας. Έχουμε εξελίξεις. Είχαμε το τελευταίο τηλεφώνημα του Παναγιωτόπουλου με τον Όστιν, τον νέο Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων, ο οποίος τήρει βέβαια ίσες αποστάσεις. Πρώτα επικοινώνησε με τον Χουλουσί Ακάρ και μετά με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Επιβεβαίωσε ότι υπάρχει καλή φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και της Αμερικής. Βέβαια τα ίδια είπε και στον Χουλουσί Ακάρ. Ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση ότι για τον ελιμενισμό του Άιζενχάουερ, ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για τον ισχυρισμό των F-16 που θα στοιχίζει 2 δισεκατομμύρια. Είπε ότι θα συνεχίσει η συμφωνία που υπήρχε τον Απρίλιο του 2019 που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών για την απόκτηση νέων ελικοπτέρων και νέου εξοπλισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει γίνει βέβαια και η πρόταση για τις αμερικανικές φρεγάτες. 14 Απριλίου θα πάει και ο κύριος Δένδιας για να συναντηθεί με τον ομόλογο τον κύριο Τσαβούσολου. Αλλά βέβαια αυτά, όπως είπε και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, είναι στη στάση την παθητική και του κατευνασμού, χωρίς εμείς να έχουμε πάρει μια ενεργητική στάση απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, η Τουρκία συνεχίζει να κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να χαϊδεύει τα αυτιά του Ερντογάν και της Τουρκίας. Κώστα Ιατρίδη, επειδή Ναύαρχο έχουν, δεν ξέρω αν έχουν πιλότους, μη σε πάρουν μεταγραφή κάτω εκεί. Κάναμε ένα σχόλιο τώρα πριν κλείσουμε σιγά σιγά και πάμε στα της εστίασης. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Εάν δεν έχεις συγκεκριμένη στρατηγική, συγκεκριμένους στόχους, κάνεις κάποιες κινήσεις και μάλιστα επιτρέψτε να εκφράσω, να πω την έκφραση επιπόλαιες. Γίνεται επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού στην Λιβύη μαζί με τον κύριο Δέδε. Ναι. Γιατί την κάνουμε τόσο βεβιασμένα? προκειμένου να δικαιολογήσουμε την άστοχη εξωτερική μας πολιτική όταν τότε διώξαμε τον νυν πρόεδρο. Καλά δεν έχουμε πετυχημένη εξωτερική πολιτική. Εγώ βλέπω ότι ο Δένδιας σαρώνει στη δημοσκοπία. Θα σας πω. Ναι. Όλα αυτά είναι απλές συναντήσεις. Και θα έπρεπε πρώτα, πριν πάει ο κύριος Πρωθυπουργός, κατά τη δική μου εκτίμηση, να έχει εξασφαλίσει, αν όχι την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου, τουλάχιστον το πάγωμα. Να υποσχεθεί ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Ντεϊμπά, να παγώσει την ψήφιση από την Λιβική Βουλή. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός Ονή της Λιβύης και ο Πρόεδρος, είναι οπαδοί και μάλιστα πολλοί φίλοι του κυρίου Ερντογάν. Και είχαν πει ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να χαράξουμε μια στρατηγική, ούτως ώστε και ένα σχέδιο για να ξέρουμε που πάμε. Και ένα άλλο θέμα είναι το εξής. Μην ξεχνάτε ότι πριν από χθες, νομίζω, έκανε και μια δήλωση ο κύριος Μπάιντεν. Είπε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, όχι μόνο λέει στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά είναι και στη Μαύρη Θάλασσα. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν σε περίπτωση το θέμα της Ουκρανίας εξελιχθεί δυσμενώς και εκεί πιθανώς να έχουμε και άσχημες εξελίξεις, τότε θα εμπλακεί και η Ελλάδα. Κατάλαβα. Λοιπόν, σαν μέλος του ΝΑΤΟ, όπως και η Τουρκία. Άρα λοιπόν ας τα έχουμε αυτά υπόψη μας, γιατί ελέγχθη ότι δεν κάναμε την στρατιωτική συμφωνία, μάλλον την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία με ρήτρα στρατιωτική συνδρομή, επειδή μας ζήτησε να πάμε στο Μάλι. Στο Μάλι τι θα στέλναμε εμείς, κύριε Σχεδίμα? Θα στέλναμε 60, ας το πούμε, πεζοναύτες, να το πω έτσι. 60, δεν θα στέλναμε ολόκληρο στρατό, αν σε περίπτωση εμπλακούμε τώρα με το θέμα της Ουκρανίας. Είναι κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Να μυρίζει φωτιά η περιοχή, μυρίζει μπαρούτι. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα αφήσουμε τον μπαρούτι και την ανάπτυξη τώρα για την επόμενη φορά. Βασίλης Πολίτης, Κώστας Ιατρίδης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.